Στο μαγευτικό κεφαλάρι έχει προγραμματιστεί να κάνει κούλουμα την καθαρά Δευτέρα ο Δήμος Άργους με ζωντανή μουσική, νηστίσιμα και πολύ κρασί. Βρισκόμαστε στο τέλος των αποκριών. Ο Δήμος Άργους φέτος διοργάνωσε 4 μεγάλες εκδηλώσεις για τις απόκριες. Βρισκόμαστε το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Αύριο Κυριακή στην πλατεία έχουμε διοργανώσει ένα μεγάλο γλέντι για τα παιδιά, ένα μεγάλο πάρτι για τα παιδιά. Καλούμε όλα τα παιδιά με τους γονείς τους να έρθουν μασκαρεμένα να διασκεδάσουμε μαζί, ελπίζοντας ότι και ο καιρός βέβαια θα μας βοηθήσει. Και θα τελειώσουμε τη Δευτέρα στο Κεφαλάρι με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι με το συγκρότημα του Γιάννη του Μπουρκλόγιαννη. Και πάρα πολλά πλούσια δέσματα και πολύ κρασί δωρεάν για όλους τους πολίτες. Έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, εκτός από πέρσι βέβαια, που ήταν ειδικές συνθήκες, να κάνουμε αυτό το γλέντι της Καθαράς Δευτέρας στο δημοτικό διαμέρισμα του Κεφαλαρίου. Και νομίζω ότι είναι ο καλύτερος χώρος, ένας χώρος που μπορεί ο κόσμος να διασκεδάσει μέσα στο άλσος που υπάρχει εκεί, με πολύ κρασί και πολλά πλούσια δέσματα. Και τώρα βέβαια που έχει και πολύ νερό το. Νομίζω ότι το Κεφαλάρι είναι ένας τόπος ο οποίος δεν τον έχουμε αξιοποιήσει όσο θα έπρεπε να τον αξιοποιήσουμε. Είναι ένας τόπος όπου εδώ και δεκαετίες οι αργίτες και οι παλιοί το θυμώνται καλά πήγαιναν συχνά εκεί και δεν απομακρυνόντουσαν από τα όρια της πόλης. Έτσι λοιπόν και με τα έργα που ο Δήμος έχει προγραμματίσει στο δημοτικό διαμέρισμα του Κεφαλαρίου και συγκεκριμένα στις πηγές, αλλά και με τις εκδηλώσεις που κάνουμε εκεί για να ενισχύσουμε το δημοτικό διαμέρισμα και πραγματικά έχει μια πολύ πλούσια ομορφιά η όλη περιοχή, νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος τόπος για να τελειώσουμε εκεί φέτος τις απόκριες.